Για πείτε μας λίγα λόγια για τα πουλάκια που έχετε εδώ πέρα. Βλέπω πολλά πουλάκια. Καναρίνια είναι όλα αυτά. Αυτά όλα, ναι, είναι καναρίνια. Είναι από τα πιο δημοφιλή πουλιά για το σπίτι ως κατοικίδια. Μαζί και αυτά και οι παπαγάλοι, όπως είναι η Ντότη. Η Ντότη είναι ένα κοκατήλι, είναι μεγαλωμένο στο χέρι. Είναι παπαγάλο. Είναι παπαγάλο, είναι μεγαλωμένο στο χέρι. Πολλά από αυτά μιλάνε, λένε κάποιες λεξούλες. Τα πλέον οικονομικά είδη παπαγάλου, δηλαδή τιμές τους ξεκινάνε στην αγορά περίπου από τα 50 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 120. Οικονομικό είναι 50 ευρώ, δηλαδή το ακριβό πόσο πάει. Έχει παπαγάλους που κοστίζουν και 1.000 και 1.500 και 2.000 ευρώ. Για ένα πουλάκι. Για ένα πουλάκι. Τα καναρίνια όμως που είναι ακόμα πιο προσιτά, στα καναρίνια τιμούλες ξεκινάνε από τα 25 ευρώ και με ένα κλουβάκι η τιμή θα βγει το πολύ 30 με 35 ευρώ. Τι ζωάκια είναι τα τσιντσιλά? Είναι τροπτικά, είναι δηλαδή ποντίκι. Δεν είναι ποντίκι. Ποντίκι είναι, και το ποντίκι είναι τροπτικό και το κουνελάκι είναι τροπτικό και τα ενδικά χειρίδια είναι τροπτικά. Έτσι αντίστοιχα είναι και το τσιντσιλά. Το τσιντσιλά είναι επικίνδυνο. Δεν είναι επικίνδυνο, είναι τροπτικό, μπορεί να μας δαγκώσει καμιά φορά πάνω στο παιχνίδι, δηλαδή το κάνει για να μας πονέσει. Στο διβόμενο είδος, να ξέρετε. Σοβαρά, αυτό είναι. Πού είναι? Πώς από αυτά τα ζωάκια φτιάχνουν τις γούνες. But the things that I did can't be